Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όσους και όσες μας ακούνε και τουλάχιστον έχουμε αρκετή λιακάδα γιατί αυτό το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάει, αλλά η υπόλοιπη κακοκαιρία αναφέρθηκες προηγουμένως, ναι. Νομίζω εύστοχα αναφέρθηκες στην κατάσταση την κυβερνητική και όχι μόνο για τα εθνικά εξωτερικά ζητήματα αλλά ευρύτερα παρατείνεται. Και όποιος θέλει καλοπροαίρετα λέω εγώ ναι. να δει τα ζητήματα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, αν θέλει να έχει στοιχειώδη ψυχραιμία και αντικειμενικότητα, η βασική ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιεί είναι ότι σέρνεται. Κυριολεκτικά σέρνεται γιατί νόμιζε ότι θα είναι όλα εύκολα όπως ήταν τα προεκλογικά και τότε ακραία αντιπολιτευτικά της συνθήματα για όλα τα ζητήματα και τώρα προσγειώνεται, παρότι περάσαν ήδη 7 μήνες διακυβέρνησης, σε μια πραγματικότητα που είναι πολύ πιο σύνθετη από τους απλοϊκούς αφορισμούς και τις φανατικές κορώνες τις προεκλογικές και ταυτόχρονα βλέπουμε στη διαχείριση από τα μείζωνα ζητήματα μέχρι και τα μεσαία τα τεράστια ελλείμματα πρώτα απ' όλα επιτελικής συνεννόησης για να το θυμίσω για το επιτελικό κράτος. Νομίζω υπάρχει. Εύστοχα η Εφημερίδα των Συνταχτών αναφέρθηκες πριν αναφέρεται στην χθεσινή δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια. Ναι, ήταν αργά το βράδυ. Νομίζω είναι σωστός ο τίτλος. Πράγματι, άφησε πολύ πίσω, τον άδειασε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κράτησε σίγουρα πολλές αποστάσεις. Είναι και υπότροπος. Ναι, ναι. Σύμφωνοι. Μα είναι υπότροπος, γιατί θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό είχαμε εκείνη την περίεργη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που έλεγε με ένα αρκετά έτσι αυστηρό ύφος ότι σταματάει ο διάλογος. Ναι, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Για τα μέτρα οικοδόμησης. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι όσοι μας ακούνε δεν πρέπει να τα ξεχνάνε αυτά. Πολλές φορές μετά η τρέχουσα επικαιρότητα τα σβήνει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Όμως υπάρχουν ζητήματα συντονισμού και είναι προφανή και θα έλεγα ότι τα σχολιάζουν και άλλες εφημερίδες σήμερα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό ζήτημα για μας είναι για να το θέσω διαφορετικά, για μας ενώ τους πολίτες και τους δημοσιογράφους. Ότι αν πιάσουμε από τα ζητήματα της εύκολης ανάπτυξης, να θυμίσω, που παρότι και χθες επικοινωνιακά προσπάθησε να σεβιριστεί η παρουσία του κυρίου Τζεντιλόνι, του Επιτρόπου, ότι ανοίγει, ότι ανοίγει τους ασκούς των χρηματοδοτήσεων. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι. Μια διπλωματική τοποθέτηση έκανε ο κύριος Τζεντιλόνι και είπε το αυτονόητο. Πιο αυτονόητο δηλαδή, ότι εν τέλει στο Eurogroup κάποια στιγμή θα συζητηθούν ζητήματα, πάντως η ανάπτυξη. Με καλές δηλώσεις και διπλωματικές δηλώσεις δεν αλλάζει. Ναι. Όλοι έχουν παραδεχτεί επίσημοι φορείς, οικονομικοί φορείς, ευρύτερα διεθνώς και εσωτερικά, ότι η ανάπτυξη και για το 2020 δεν πρόκειται να χτυπήσει όχι 4 που λέγανε, όχι 3. Και αυτό το λέω με στεναχώρια, γιατί πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος από μια συνέχεια, θα μου πεις και ποια ανάπτυξη, όχι μόνο αριθμητική. Αλλά και ποια ποιότητα και τι περιεχόμενο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτά τα συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια πολύ εύκολα ξεχάστηκαν, γιατί όλοι συγκλίνουν ότι ο ρυθμός της ανάπτυξης θα είναι γύρω στο 2,1-2,2. Άλλωστε και η περσινή χρονιά, αυτό που απέδειξε, ήταν ότι είχαμε δρομολογήσει, ενώ ως κυβέρνηση της αριστεράς, μια σοβαρή πορεία και οικονομική για τη χώρα και κοινωνική όμως, που τώρα ξυλώνεται σιγά σιγά. Ναι, και αν και θέλουμε επιδηλές για συνέχεια. Δικό μας το πρωτοσέλιδο. Ναι, για την υγεία. Στην αυγή. Ακριβώς. Επειδή βλέπουμε ότι με μισές κουβέντες ακόμη, αλλά νομίζω αρκετά αποκαλυπτικές, ο Υπουργός Υγείας αλλά και άλλες πλευρές, ακόμα και φορείς που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος και άλλοι, αφήνουν ανοιχτά, αφάνιστα θα έλεγα, πόρτες και παράθυρα. Για να υπάρξουν εκποιήσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας. Αντί να συζητάμε σοβαρά τα ζητήματα ή τα όποια ελλείμματα στην υγεία, ξαναπαρουσιάζονται οι ιδεοληψίες και οι δογματισμοί του νεοφιλελευθερισμού, που νομίζει ότι όλα με όρους αγοράς και σύμπραξης με την αγορά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όταν την ίδια στιγμή είναι προφανές ότι και στο θέμα της υγείας, όπως και πρόσφατα στο θέμα της παιδείας, αυτό που φάνηκε ήταν κυριολεκτικά μια πολιτικο-ιδεολογική κολεγιά της σημερινής κυβέρνησης με ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα, όπως με τα υποτιθέμενα κολέγια, που σχεδόν τους δίνεται το laissez-faire που λένε οι Γάλλοι, ένα απόλυτα πράσινο φως για κερδοσκοπία και διαμόρφωση αντιλήψεων σε νεότερους ανθρώπους ότι μέσα από αυτά τα κολέγια μπορούν να πάρουν
πραγματικά ουσιαστικά. Υποθέτω, Δημήτρη, κάπως έτσι σκέφτονται μάλλον και στον ΣΥΡΙΖΑ και αποφασίζουν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα για αυτά τα θέματα που συζητάμε και απασχολούν τον κόσμο: υγεία, προστασία πρώτης κατοικίας, εργασία και με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και μια πανελλαδική εκστρατεία δράσεων και εκδηλώσεων. Αυτό είναι το ένα σκέλος, βεβαίως, του προβληματισμού. Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός, γιατί συζητώνται ζητήματα και ανασυγκρότηση του κόμματος, αφού έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί αυτό το εγχείρημα, είναι σε εξέλιξη. Βγαίνει όμως και μια εσωστρέφεια από όλη αυτή την κουβέντα, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί μια διακήρυξη, έχει εγκριθεί ένας οδικός χάρτης. Το ερώτημα είναι γιατί η αναπαραγωγή αυτής της κατάστασης και δεν προχωρούν μπροστά τα πράγματα. Τι εκτιμάσεις? Θα ήθελα, καλά κάνεις και μπαίνουμε σε αυτό το ζήτημα, αλλά να ξεκαθαρίσω σε όσους μας ακούνε, ναι, δύο ουσιαστικά ζητήματα. Ναι. Ένα έχει να κάνει το πώς σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης, εννοώ και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά ευρύτερα, και ιδιαίτερα από μια σειρά ιστοσελίδες και blog, παίζεται ένας πόλεμος προπαγάνδας. Ποιος θα κυριαρχήσει σε σχέση με τον πολίτη, ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα της συγκυρίας ή της άμεσης περιόδου, ή ποια είναι τα δεύτερα. Λέω ένα παράδειγμα. Επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις, τα ελλείμματα και τις καθυστερήσεις που αναφέρθηκα πριν, να μην το εξαντλήσω, προσπαθεί να μετατοπίσει και με την έννοια των εύκολων κονδυλοφόρων και στον φωνών, αντίπαλο το πρόβλημα, λες. Αυτό. Να περάσουν στην αντιπολίτευση, εν προκειμένου στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ζητήματα. Ναι. Και εγώ δεν θέλω να κρύψω από όσους μας ακούνε ότι έχει ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και έχει ζητήματα και προφανώς θα έχει ζητήματα, γιατί μετά από μια εκλογική ήττα πράγματι πρέπει να συζητήσει πολλά. Ναι. Άλλωστε θυμίζω ότι ένα κεντρικό ζήτημα και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τις, ας το πω έτσι, απέναντι δυνάμεις, γιατί στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε περίπου απομονωμένος από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στις προηγούμενες εκλογές, σε όλα τα επίπεδα υπήρχε ένα μπλοκ, όπως λέμε πολιτικά, από εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί οι άλλες δυνάμεις, έστω για αντιπολιτευτικούς λόγους τότε. Πάντως δεν θέλαν με τίποτα να δοθεί περισσότερος χρόνος σε αυτή τη διακυβέρνηση αριστεράς για να δώσει και περισσότερα αποτελέσματα μετά. Σωστά, ναι. Από το τέλος του μνημονίου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα αυτό συνεχίζεται κυρίως πλέον από τη σημερινή κυβέρνηση, που μη έχοντας να επιδείξει άλλο ουσιαστικό έργο, τι να πω τώρα για τις μπουλτόζες του κυρίου Γεωργιάδη, που κοροϊδεύεται και προσπαθεί, σφίγγοντας, όπως λέμε, τα λουριά από εδώ και από εκεί, γιατί τα συμφέροντα είναι τεράστια, και περιμένει μια στιγμή να μπορέσει, όπως είπε και χτες στη Βουλή, να κάνει μια εμφάνιση με τις κατεδαφίσεις των κτηρίων. Αλλά λέω τώρα, πράγματι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήματα. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε εξ αρχής να έχει σηματοδοτήσει ότι θα έκανε ένα γρήγορο συνέδριο. Εσύ θυμάσαι καλά λόγω ρεπορτάζ ότι στην αρχή του φθινοπόρου, καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου, είχε υποθεί ότι Δεκέμβρη, Γενάρη θα γινόταν ένα συνέδριο. Μπορεί να γινόταν τέλος του 19. Ένα συνέδριο. Δεν θα γίνει όμως. Σε κάθε που πείστε τελειώσατε. Δεν έγινε αυτό. Θα γίνει και σωστά δεν έγινε αυτό. Είναι πολύ πιο όριμο και πιο προετοιμασμένο και η πορεία του διαλόγου είναι πιο ευρύτερη, όπως είναι αποτυπωμένη πλέον με όλες τις πρωτοβουλίες και του Προέδρου του Κόμματος και τέως Πρωθυπουργού, με τις περιοδίες του, η πρόσφατη στη Σπάρτη κτλ. Ναι, έχουν γίνει πολλές και θα ακολουθήσουν και άλλες. Ναι. Μεγαλώνει ο κοινωνικός διάλογος, εντείνονται οι συνεδριάσεις και οι συζητήσεις όχι μόνο των κεντρικών οργάνων, αλλά και των οργανώσεων, των υπόλοιπων σε συνοικίες, σε χώρους δουλειάς και πάει λέγοντας. Όλα αυτά θα κορυφωθούν το Μάιο που θα διεξαχθεί το συνέδριο. Το ότι γίνεται ένα συνέδριο λοιπόν με πολύ μεγάλη μαζικότητα, ότι γίνονται πολλές εγγραφές και ηλεκτρονικά και διαζώσεις, μια καινούργια φάση για το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά στη χώρα μας, αυτό ενοχλεί. Και μάλιστα θα έλεγα ότι προβληματίζει κιόλας, γιατί θα περίμεναν ότι μετά την εκλογική κατήσχηση, ενώ έστω σε αξιωματική αντιπολίτευση με το περίπου 31%. Ανέβασε το ποσοστό του, βέβαια, 8 μονάδες. Εύχονται λοιπόν πολλοί και εργάζονται, θα έλεγα, και άλλοι απεργάζονται, αυτό να μειωθεί αντί να έχει τη δυνατότητα της επιστροφής. Ναι, αυτή είναι η δική τους δουλειά. Η δουλειά κάποιου που δεν θέλει να συμβεί αυτό όμως, είναι να εργαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις του. Δηλαδή είναι και ευθύνη. Σαφώς. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε και όποιες αντιθέσεις και να εκδηλώνονται, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένα στο διάσημο διάλογο και θα το διαπιστώσουμε αυτό και στα γραφτά και στις τοποθετήσεις. Δεν χρειάζεται παρασκήνιο δηλαδή. Αλλά το βασικό είναι με πολύ συντεταγμένο τρόπο. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ολοκληρωθεί και το αναμενόμενο κείμενο
σε σχέση με τον απολογισμό αυτών των χρόνων, ναι, κυβερνητικά, θα... πολιτικά και κομματικά. Αν θέλεις να πω και μια δικιά μου κριτική επισήμανση, έχει καθυστερήσει αυτό το κείμενο. Θα ήταν πιο βοηθητικό για όλο το δημόσιο διάλογο και μπροστά στους αντιπάλους, αλλά για όλες τις δικές μας τις δυνάμεις, να έχει ήδη ετοιμαστεί. Και με αυτή την επισήμανση την άλλη εβδομάδα και θα δουλευτεί. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Μόνο μια κουβέντα να μου επιτρέψεις. Θέλω να πω σε όσους μας ακούνε, ως άνθρωπος και ως πολίτης, πόσο με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός και στενοχωρήσει, ναι, ότι ο γιατρός που πρώτος απέναντι στο καθεστώς, ναι, ναι, της Κίνας, για τον κορονοϊό, ναι, ναι, για το... έφυγε από τη ζωή και όχι μόνο αυτό. Έφυγε, τον κατηγόρησαν, ζωή, τον κατηγόρησαν ότι, ότι διασπείρει ψευδείς, ναι, ειδήσεις. Γιατί θα... όταν στα τέλη του Δεκέμβρη πρώτος, έτσι ακριβώς, ήταν και νεαρής ηλικίας, 34, κυκλοφορήσει ότι πράγματι υπάρχει ένας νέος ιός ο οποίος θυμίζει την παλιότερη επιδημία του, ναι, ΣΑΡΣ, ναι, ναι, το καθεστώς της Κίνας, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι άλλη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Είχα σκοπό, να αναφερθώ, να το θίξω αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί μάγκησε για μένα. Γιατί εύκολα διάφοροι μιλάνε για καθεστώς, να θυμίσω και στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει τώρα, ναι, αυτό. Δημοκρατία κτλ. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ποια είναι τα πραγματικά, Δημήτρη, καθεστώτα μπροστά στους συμπολίτες μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς να τον θυμόμαστε τον γιατρό που έδωσε τη μάχη. Θα τον θυμόμαστε, θα κάνω και αναφορά κι εγώ μετά. Και ούτως ή άλλως σας είμαστε γεροί και με αντοχή για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ο Δημήτρης Οστούμπος, συνάδελφος.